Ξέρω. Αν σου έχει μείνει πάντως αυτό το δεύτερο όνομα, νομίζω ότι αυτό δεν θα σου φύγει ποτέ από πάνω σου. Όχι, όχι. Έγραψε. Έγραψε, τελείως. Δηλαδή, μου έρχεται πολύ δύσκολο να σε πατάσω. Αυτό το σύριαλ, εντάξει, το οποίο το βλέπουμε, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας ακόμα. Και ακόμη κι αν εμείς οι μεγάλοι θέλουμε να το ξεχάσουμε, ξέρεις ότι όποιος έχει παιδί θα με νιώσει, το βλέπουν από το πρωί ως το βράδυ στο YouTube. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ξέρεις, είναι κατά καιρούς, κατά γενιές μάλλον, είναι κάποια σύριαλ τα οποία διαμορφώνουν παιδικές ηλικίες. Δηλαδή είναι και μεγάλη υπευθυνότητα τώρα αυτό το πράγμα. Μα μου το έχουν πει. Ένα από αυτά είναι το δικό σας. Έχουμε εμείς τη Μελίνα όλη μέρα, βλέπει αυτό. Τίποτα άλλο. Δηλαδή και να θες να ξεχάσει ότι υπήρξε αυτή η δουλειά. Ευτυχώς που γίνεται. Ήταν καλή. Φαντάζομαι να ντρεπόσουν κιόλας για αυτό που έκανες. Ωχ, Παναγία μου. Και βέβαια νομίζω ότι πάμε τώρα για το δεύτερο μεγάλο σου ξέ, τους μαθητές, έτσι. Τους μαθητές, ναι. Ναι, το βλέπω να πηγαίνει και αυτό σφαίρα. Μαγάρι. Μαγάρι πώς αισθάνεσαι. Πολύ ωραία. Και χάρηκα πολύ που είμαι, γιατί από την πρώτη χρονιά που είχε ξεκινήσει μου άρεσε. Και ξέρεις, είναι δύσκολο γιατί τώρα πια βγαίνουν σε ρε. Εντάξει, παρόλη την κρίση δεν είναι ότι δεν βγαίνει και τίποτε. Όχι, βγαίνουν. Αλλά δεν βγαίνουν πια εκείνα αυτές οι σειρές οι οποίες έκαναν ιστορία, ρε παιδί μου, και μένανε μέσα στη μνήμη μας, στη ζωή μας, κατάλαβες. Οι συμμαθητές βλέπουν να ξεχωρίζουν λίγο, πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, είναι και είναι και ωραίοι, ωραίος το team, η ομάδα, οι σκηνοθέτες, οι συνάδελφοι, όλοι είμαστε μια γενιά και αισθάνομαι πολύ οικία. Όλα τα παιδιά. Και βέβαια τόσο έχω την πληθωρική υπέροχη Ιωάννα μας, με την οποία θα μαγειρέψεις. Παρά την καλαματιανή καταγωγή σου, εν μέρη, η άλλη πλευρά τι είναι. Και η Κυπαρισία. Ο πατέρας Κυπαρισία. Ναι, ο παπάς στην Κυπαρισία. Έχεις φάει καλά στη ζωή σου όμως, αυτό είναι σίγουρο. Ορίστε. Έχεις φάει καλά, λέω, σαν παιδί. Ναι. Έχει την παράδοση. Εγώ νόμιζα που λες ότι ήσουν ένας πληθωρικός άνθρωπος, καλοζωριστής που έπαιρνε τις μπύρες σου. Αυτή την ιδέα είχαμε. Εσύ όμως είσαι τελείως διαφορετικός στην πραγματικότητα. Αδύνατος, απίστευτα. Έχω αδυνατής. Ναι. Το άγχος, μας έχει φάει το άγχος. Γλυκούλης. Και η δουλειά. Και χαμηλών τόνων. Α, σας ευχαριστώ. Ναι. Ιωάννα, επειδή έχει ένα άγχος, τον τρώει γενικότερα το άγχος από ό,τι έχω καταλάβει. Εντάξει, για αφού πολλά. Έχεις άγχος, ναι. Θα σου σερβίρουμε την πίτσα σε ρολά. Τρώω λίγο, ναι, σωστά. Επειδή θα του κάνεις εύκολα πράγματα για να μπορέσει να συμμετέχει και να σε βοηθήσει. Ναι. Χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Ωραία, τέλεια. Πίτσα, σπιτική. Άκου να δεις τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα να κάνουμε μία πίτσα έτσι με ελληνικό χαρακτήρα που θα μοιάζει στη λαδένια. Ξέρεις αυτή τη λαδένια της Κιμόλου που έχει κρεμμύδια, ντομάτες. Την ξέρεις αυτή η Τάσο? Όχι. Είναι η ελληνική πίτσα. Ναι. Στη Μήλο την κάνουν. Την κάνουν και στις άλλες νησιά στις Κυκλάδες. Στην Κίμολο κυρίως. Στην Κίμολο, στη Μήλο. Ναι. Τι κάνουν στις Κυκλάδες. Στην Άξο την και κάνουν. Και είναι ένα ζυμάρι. Και από πάνω βάζουν ντομάτες, κρεμμύδια, λάδι και ξέρω, κάποια ρίγανη. Απλά και υλικά. Το ψήνουν. Πολύ απλά υλικά. Ελληνική πίτσα. Ελληνική πίτσα. Mm. Και σε αυτήν λοιπόν την ελληνική πίτσα θα προσθέσουμε λίγη φετούλα έτσι. Να την κάνουμε λιγάκι πιο ενδιαφέρουσα. Θα πάρουμε το έτοιμο ζυμάρι από εδώ, που είναι φρέσκο από το ψυγείο για πίτσα. Βολικό και εύκολο. Βολικό και εύκολο. Θα απλώσουμε πάνω τα υλικά που είπαμε και μετά θα το κόψουμε. Θα το ρολάρουμε, θα το κάνουμε ρολό. Θα γίνει ρολόπιτσα. Και θα το κόψουμε κομματάκια, θα τα ψήσουμε σε ένα ταψάκι και θα κάνουμε πάρτι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε. Εδώ τι θα ψήσουμε. Θα τα ψήσω πρώτα τα κρεμμύδια και την ντομάτα. Θα κάνω μια. Τέλεια. Ένα ψητό. Ναι, ναι. Ψητή γέμιση. Ωραία. Γιατί γίνονται γλυκά. Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Αν τα ψήνεις, γίνονται γλυκά. Ναι, γλυκαίνουν. Ναι. Πολύ γλυκαίνουν. Θα τα κόψουμε αρκετά μεγάλα. Τάσο, δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ δηλαδή. Μα ποτέ, ποτέ. Όχι, έχω φτιάξει τηγανιτά αυγά. Αυτό που μακαρόνια. Τα πιο δύσκολα. Ναι. Τα πιο δύσκολα. Κοτόπουλο με πατάτες. Εντάξει. Ωραία. Καλά σε βρίσκω. Και καθημερινά τι τρως, ρε παιδί μου, πώς είναι, πώς φροντίζεις τη διατροφή σου καθημερινά. Τη διατροφή μου, στα γυρίσματα τρώω, στα γυρίσματα και έξω. Σε φροντίζει το delivery. Ακριβώς. Ωραία. Η χαρά του delivery. Τα κρεμμύδια τώρα δεν σα σκόβουνε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, μην νομίζεις. Θα βάλω λίγο λαδάκι, Ιωάννα. Ναι, ναι, ναι. Ελαιόλαδο. Έχουμε ζεστάνει το τηγάνι, έτσι. Ναι, ναι.
Μεγαλούτσικα τα ακούω, δεν με πειράζει καθόλου. Ναι. Α, τόσα πολλά βλέπω. Ε, ναι, αφού θα τα ψήσουμε κιόλας. Αυτά, μην τα φοβάστε τώρα ότι βάζει η Ιωάννα πολλά. Όχι, αυτά θα βγουν τρεις μπουκές. Μαζεύουνε. Μαζεύουνε, λατώνονται πάρα πολύ όταν τα ψήνεις. Το ένα ήταν λίγο μεγαλούτσικο βέβαια. Κρεμμυδάκι. Τώρα ετοιμάζω τις ντοματούλες, Ελένη. Βάζεις και αλατάκι για να... Ναι, 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 για να βγάλουμε τα υγρά τους. Και να μειωθεί ο όγκος πιο γρήγορα. Μαζεύει τα υγρά το αλάτι. Βγάζει τα υγρά. Βγάζει τα υγρά. Ναι, ναι. Από τα λαχανικά και... Και ψεγνώνουν πιο, γρήγορα. Και ψήνονται πιο γρήγορα. Το μαντήλα την κόβεται πιο λεπτή. Πιο λεπτή, ναι. Ωραία. Ε, θέλουμε λιγάκι αυτά. Όχι, τα αφήνω εκεί. Θέλω να γίνουν, να μαλακώσουν, ε. Mm. Την ντομάτα την μαγειρεύεις ή θα τη βάλεις. Ναι, α, και την ντομάτα. Τη μαγειρέψουμε, γιατί θα κάνουμε ρολά, μη μας φύγει. Να γίνει σαν σάλτσα. Τι είναι έτσι θα τη μαγειρέψεις. Εδώ μέσα στο τηγάνι θα τη βάλουμε και θα... Μάλιστα. Τάσο, με εντυπωσιάζει. Ρωτάω, να μαθαίνω. Είσαι καλός μας πελάτης, βλέπω. Διότι το λέω και το ξαναλέω ότι χαίρομαι να υπάρχει και κανένας που να μην μαγειρεύει στις μέρες μας. Mm. Για να έχουμε δουλειά κι εμείς, κατάλαβες που μαγειρεύουμε. Όταν είσαι έτοιμη. Θες να ρίξεις και την ντομάτα και να μαγειρεύονται παρέα. Να αλατίσουμε εδώ. Χοντρά αλάτι βάζουμε. Ναι, είναι πιο νόστιμο. Ελληνικό χοντρό αλάτι. Θα βάλουμε και πιπεράκι. Και πιο θρεπτικό. Θα προσθέσω και λίγη κρέμα βαλσαμικού, να της δώσω μια μικρή επιπλέον οξύτητα. Και γλύκα μαζί. Και γλύκα μαζί. Και χρώμα επίσης. Mm-hmm. Και δέσιμο ταυτό. Καλαμάτα, ξέρεις ότι διαπρέπεται με τα μπαλσάμικα, έτσι. Βέβαια. Προϊόν από την πατρίδα σου. Mm. Παλιότερα ήταν ιταλικό το βαλσάμικο. Αλλά από τότε που έγινε στην Καλαμάτα έχει κάνει τεράστιο σουξέ. Παλιά στην Αγία από σταφίδες το κάνετε. Μεγάλη οικονομία της Καλαμάτας στο βαλσάμικο. Και τους περισσότερα γνωρίζεις από μένα για την Καλαμάτα από ό,τι βλέπω. Μάλλον πάω συχνότερα από σένα. Έχω σου πω, Τάσο. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Mm-hmm. Και τώρα. Λοιπόν, μαζεύουμε εδώ τα. Το μπάγκο. Το μπάγκο μας. Και ανοίγουμε και το. Και θα ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Είναι πάρα πολύ πρακτικό να ανοίγεις το ψυγείο. Και να έχεις έτοιμη ζύμη για πίτσα. Ζύμη. Με εξασφαλισμένη επιτυχία, διότι κακά τα ψέματα μπορείς να το κάνεις, mm-hmm. αλλά θέλει πολλές ώρες, παιδιά, το ζυμάρι για πίτσα. Δεν είναι κάτι που λες, θέλω να φάω κάτι... σε μία ώρα και μπορείς να κάνεις πίτσα. Θέλει φούσκωμα, θέλει ξαναφούσκωμα. Mm-hmm. Το πιάνω εδώ μαζί με το χαρτάκι του. Δεν το βγάζουμε το χαρτάκι. Όχι, βέβαια. Για να μην κολλήσει κάτω. Ναι. Και βοηθάει να τυλίξεις το ρολό μετά. Mm. Αυτά, ρε Σιτάσο, να είναι εύκολα πράγματα, κατάλαβες, για κάποιον που θέλει να μαγειρέψει. Λες, ε. Εσύ τι λες, να. Έτοιμη, έτοιμη ζύμη για πίτσα. Λοιπόν, πάμε να πλώσουμε. Τώρα, αυτό καλό είναι να το αφήσετε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν θα το βάλετε καυτό, διότι δεν γίνεται τόσο αφράτο. Πρέπει να κρυώσει. Ναι. Πρέπει να κρυώσει. Τώρα εμείς θα το κάνουμε, το φυσήξουμε. Λοιπόν, θα το φυσήξουμε, Τάσο, αφήσε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το βάζεις σε όλο ή μόνο στη μία πλευρά? Όχι, μωρέ, σε όλο. Α, σε όλο. Mm. Δεν θα πάω μέχρι τέρμα για να μπορέσω να κάνω το πρώτο γύρισμα. Το τελευταίο. Ναι.
Μα δηλαδή θα αφήσω λίγα. Τη φετούλα μας εδώ. Θα τη σπάσω λίγο με ένα πιρούνι. Ναι. Μπορείς να βάλεις και σφέλα για τον τάσο. Και σφέλα, ναι. Ωραία μαλακή φετούλα. Ναι. Αυτές οι μαλακές, παρότι λένε ότι στο φαγητό πρέπει να βάλεις μια σκληρή φέτα, εγώ τις προτιμώ γιατί λιώνουνε, γίνονται πολύ βουτυράτες. Λοιπόν, πάρε και το μαχαιράκι εδώ. Χεράκι. Βέβαια. Καλύτερα. Συγγνώμη, Ελένη, που δεν έβαλα γάντια, αλλά δεν μπορώ. Θα σε μαλώσω, Ιωάννα. Ξέρω ότι διαφωνείς, αλλά... Τέλεια. Επειδή πρέπει να πλύνω το χέρι, θα βάλεις μόνο εσύ τη ρίγανη. Θα βάλω και λίγο πιπέρι. Βάζουμε και φρέσκια ρίγανη. Αν δεν έχετε φρέσκια, βάζουμε και ξερή. Αλλά μπορείς να βάλεις και ό,τι άλλο θες, και βασιλικό το καλοκαίρι. Ό,τι θέλεις. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μυρωδικό, Τάσο? Η ρίγανη. Ο βιωσμός, ο βασιλικός. Η ρίγανη. Είναι το πιο οικία μυρωδιά. Σε πιάσαμε, ναι. Η πιο οικία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το βγάζει σιγά σιγά. Το βγάζουμε αυτό σιγά σιγά. Εγώ τώρα, αν ήμουν ο Τάσος και οποιοδήποτε Τάσος που γυρνάει σπίτι του το βράδυ και θέλει να κάνει μια πίτσα, καταρχήν ο χρόνος για να παραγγείλεις είναι περισσότερος να στη φέρουν από το να την κάνεις αυτήν εδώ. Τη συγκεκριμένη. Θα την έκανα ρολό και δεν θα την έκοβα, διότι γίνεται ένα πολύ ωραίο σαντουιτσάκι πίτσα, το οποίο το τρως σε ατομική μερίδα τέλεια μόνο σου. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια, θα αφήσετε τη γέμιση να κρυώσει. Διαφορετικά θα το πετάξετε στα σκουπίδια, δεν τη λύγετε μετά το φύλλο. Και αν καθυστερήσεις... Διότι έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Ναι, το χαλάει, το λιώνει. Όταν είναι, βέβαια. Με το, ναι. Ναι. Και είναι και τέλεια ιδέα για πάρτι αυτή, Ιωάννα. Ναι, γενικώς το κάναμε λίγο πάρτι το θέμα εδώ. Ναι, είναι πάρτι σήμερα έχουμε. Έχουμε πάρτι. Είσαι καλεσμένος. Είσαι, βασικά είναι... Πόση ώρα, Ιωάννετσα? Χωράει κι άλλο, βάλω. Γύρω στο μισάωρο. Γύρω στο μισάωρο θα το δείτε κι άλλο. Θα το δείτε, όταν... ανάλογα το φούρνο σας. Ροδοκοκκινήσει η ζύμης τους, θέλει δυνατή φωτιά στους 200. Εγώ προθερμαίνω το φούρνο στους 200 βαθμούς και όταν το βάλω μέσα μετά τα πρώτα λεπτά, το κατεβάζω στους 180 βαθμούς. Α, ναι. Okay. Και ψήνω αέρα. Ναι. Στον αέρα. Για ομοιόμορφο ψήσιμο. Βέβαια, οι καινούργοι φούρνοι, δεν ξέρω αν έχετε εσείς, τα σκέφτονται και μόνοι τους. Έχουν και σήμα πίτσα. Οπότε το βάζεις εκεί που σου λέει αυτός τι θα κάνει. Μόνος τα ξέρει ο φούρνος. Είναι smart, κατάλαβες, σκέπτονται. Εδώ τώρα τα έχουμε έτοιμα και φυσικά το μυστικό είναι να τα φας ζεστά. Ναι. Αν και μπορείς και σε ένα μπουφέ να το βγάλεις σε θερμοκρασία δωματίου. Γιατί έχουμε το καλό είναι εδώ ότι έχουμε τη φέτα, η οποία δεν χαλάει, σαν το κίτρινο τυρί το οποίο ξεραίνεται. Ναι, 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 η φέτα παραμένει ζουμερή και έχουμε τώρα και τα κρεμμύδια και τις ντομάτες και αυτά. Και... Άρα μια χαρά τρώγεται και κρύο. Είναι ζεστό, αλλά πιάνεται. Και αφράτο. Για τη συνταγή, ρολάκια πίτσας με κρεμμύδια, σάλτσα ντομάτας και φέτα, θα χρειαστείτε μία φρέσκια ζύμη για πίτσα, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια, 2 μέτριες ντομάτες, μία κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσαμικού κλασική, ένα γλωνάρακι φρέσκια ρίγανη, 200 γραμμάρια φέτα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Άσε και ένα για την οικοκύρα. Δηλαδή για μένα, για σένα και τον Τάσο. Κοίτα, η Ιωάννα το σκέφτηκε να το κάνει και λίγο αντρικό, επειδή θα ερχόσουν, να καταλαβες. Και λέει η πίτσα. Ναι. Την αγαπάνε τα αγόρια. Έτσι. Όχι, ότι όλα για τα αγόρια. Κορίτσια. Για πες μας λοιπόν, η ελληνική πίτσα της Ιωάννης, πώς φάνηκε. Ωραία. Χορταστική.
Ωραία, γεμάτο το ρεύμα του με τη ζύμη. Για να δω τι έφτιαξα. Τέλειο, είναι υπέροχο, Ιωάννα. Γλυκένει και από το κρεμμύδι, είναι υπέροχο. Ζουμερό, νόστιμο. Και βέβαια με αυτή τη λογική μπορείς να βάλεις μέσα οτιδήποτε. Δηλαδή ακόμη και ένα κιμά που σου περίσσεψε από τα μακαρόνια. Α, άλλα υλικά, ε. Ναι. Το φαγητό που σου περίσσεψε από την προηγούμενη, το ανακατεύεις με λίγα τυριά, το στρώνεις μέσα και γίνεται μια υπέροχη πίτσα με ό,τι βρεις. Που νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που κάνει ο Άννα. Κάνει ένα άλλο αποτέλεσμα, το ρελό. Αυτό. Είναι να ξεφύγουμε λίγο από το. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε στο ταψί μας ανοιχτό, να το ψήσουμε και να το κόβουμε κομμάτια. Αυτό έτσι είναι πιο πάρτι. Ναι. Να βάλουμε λίγο πάρτι στη ζωή μας. Έτσι πάρτι, λοιπόν. Ναι.